αλλά έχει ζωή αιώνιο. Είναι όντως μέγα και παράδοξο μυστήριο το πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος και εισέρχεται στην ιστορία και πώς δι' αυτού ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το μυστήριο συνοδεύεται και από ένα συγκλονιστικό σημείο. Είναι το σημείο της εκπαρθένου γεννήσεως του Θεού και Λόγου. Δίπλα σε αυτό υπάρχει κάτι άλλο επίσης εκπληκτικό και θαυμαστό. Είναι η συγκατάβαση του Κυρίου, η κένωσης, η άκρα ταπείνωσης, η εσχάτη πτωχία Του. Ο Χριστός έρχεται στον κόσμο ως ταπεινό βρέφος. Γεννάται σε μια εποχή μεγάλης ηθικής και πνευματικής εκτόσεως. Σε ένα χωριό εντελώς ασήμαντο στη Βιθλέμ. Λαβών, δηλαδή χωρίς κανείς να το προσέξει, μέσα σε ένα σπήλαιο αλόγων ζώων, ανακλίνεται σε φάτνη και περιφρονείται. Αναγνωρίζεται δε και προσκυνείται μόνον από απλοϊκούς ποιμένες και από αλλοεθνείς και αλλόθρησκους ξένους σοφούς, τους εξανατολών μάγους. Τελικά διώκεται από την κοσμική εξουσία. Η γέννησή του συνδέεται με τη βίαιη θανάτωση χιλιάδων υπείων και επισυμβαίνει σε μια στιγμή κοινωνικής αναστατώσεως όπως αυτή της πρώτης απογραφής. Τίποτα δεν φανερώνει τη θεότητά του, είναι παντελώς κρυμμένη. Ο όρθρος των Χριστουγέννων αρχίζει με το γνωστό τροπάριο «Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός», προτρέποντας τους πιστούς να δώσουν ειδική προσοχή στον τόπο της γεννήσεων, δηλαδή στο σπήλαιο. Αυτό το ευτελέστατο σπήλαιο της εσχάτης πτωχίας ψάλλουμε στην πρώτη ώρα ως τερπνών παλάτιων τη Βασιλεία διεδείκνητο, δηλαδή η Παναγία το αντικρίζει νοερά σαν παλάτι χαράς και ευφροσύνης και ο Κύριος ως βρέφος το μεταμορφώνει σε πραγματικό ανάκτορο θείας ευλογίας. Μέσα σε αυτό το πάμφτωχο σπήλαιο, που όμως φιλοξενεί τον ίδιο τον Θεό, ταπεινούμενον και καινούμενον, διέλαμψεν ο της θεότητος πλούτος. Άστραψε ο πλούτος και πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, κατά τον Απόστολο Παύλο. Αυτό το σπήλαιο αποκαλείται παράδεισος και που περιέχει όλους τους θησαυρούς της αρχαίγονης Εδέμ. Είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, γιατί είναι θεοδεύμον. Δηλαδή έχει δεχθεί τον έσαρκο λόγο του Θεού στην κατάσταση της πλήρους κενώσεώς του. Η προσκύνησή του φέρνει στις καρδιές μας τους θησαυρούς του Παραδείσου και τη χαρά της αναστημένης μας εικόνας. Αυτό το σπήλαιο που είναι σκαλισμένο σε φυσικό βράχο, το σεβάστηκε η ιστορία και ιδιαίτερα το τίμησε η Εκκλησία μας, διατηρείται μέχρι σήμερα στην ανατολική πλευρά της Βασιλικής της Γεννήσεως στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, κάτω από το Καθολικό. Είναι διαστάσεων 12 μέτρων επί 4 και ύψος 3 μέτρων. Φωτίζεται μόνον από καντήλια και εισέρχεται κανείς αφού κατέβει 13 σκαλοπάτια. Συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών από όλον τον κόσμο, από όλα τα δόγματα και είναι το σημαντικότερο προσκύνημα της Αγίας Γης μετά τον Πανάγιο Τάφο, από δε το έτους 1757, με διάταγμα του Σουλτάνου Οσμάν του Τρίτου, βρίσκεται και πάλι στη δικαιοδοσία του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Στις μέρες μας έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκαταστάσεως της Βασιλικής της Γεννήσεως του Κυρίου και υπάρχει η ανάγκη αποκαταστάσεως και του Αγίου Σπηλαίου. Πρακτικές δυσκολίες δημιουργούν περιπλοκή στην όλη διαδικασία. Το πρόβλημα προσφέρθηκε να το διευθετήσει η Ιερά Μητροπολή μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, με τη σεπτή ευλογία του οποίου αναλάβαμε την εκπόνηση της μελέτης και ήδη ανατέθηκε το έργο στους πλέον ειδικούς μελετητές.
Σκοπός μας είναι η όλη μελέτη να αποτελέσει έργο πολλών όλου του λαού της Μητροπόλεως μας, η οποία ούτως ή άλλως θα συμβάλλει ουσιαστικά. Είναι, αδελφοί μου, πράγματι μεγάλη ευλογία για όλους μας να συμμετάσχουμε στο μοναδικής ιστορικής και πνευματικής σημασίας αυτό έργο. Ήδη υπάρχει μια προϊστορία στη Μητρόπολη μας, προετών η ενορία της ζωοδόχου πηγής Παιανίας είχε κατασκευάσει τη Λάρνακα του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας. Η Μητρόπολη μας προσφάτως τη Λάρνακα του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου. Τώρα ήρθε η ώρα για κάτι μεγαλύτερο και μοναδικό. Να βάλουμε τη σφραγίδα της ευλάβειας και πίστεώς μας στο Θεοδέχμον σπήλαιο της γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Για το λόγο αυτό, σήμερα η μέρα των Χριστουγέννων θα διεξαχθεί λογία, ώστε όσοι εξ ημών επιθυμείτε να γίνετε μέτοχοι της ευλογημένης αυτής προσπάθειας, προσφέροντας κατά την κρίση σας και σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Θα μπορούσατε επίσης να προσφέρετε και στους ιερείς σας ή απευθείας στη Μητρόπολη μας ό,τι επιθυμείτε επί αποδείξει για τον θεοφιλή αυτό σκοπό. Καθώς λοιπόν, αδελφοί μου, βρισκόμαστε μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, καθώς η σκέψη μας ταξιδεύει στη Βηθλέμ και οι καρδιές μας νοερά εντρυφούν στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, ας αποδώσουμε ύμνους και δοξολογία το εσπηλαίο τεχθέντη και εμφάθλη ανακληθέντη δια την ημών σωτηρίαν Χριστό το αληθινό Θεό ημών. Και μαζί με τους μάγους και τους ποιμένες ας προσφέρουμε ως Μητρόπολης το δώρο της καρδιάς μας για το σπήλαιο της Βηθλέμ. Καλά και αγιασμένα Χριστούγεννα και καλή και ευλογημένη νέα χρονιά. Με τα πολλής της εν Χριστώ ενανθρωπίσαντη αγάπης ο Μητροπολίτης ο Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος. Εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, αν χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν τιμών οικειών ακροημερεύοντα και αρθοδομούντα των λόγων εις αληθείας.